Πάμε τώρα στη Βέρεια. Θα μιλήσουμε με τον Νίκο το Βουδούρη για να δούμε τι εκδηλώσεις πραγματοποιήθηκαν σήμερα στην περιοχή. Με αφορμή, όπως είπαμε και νωρίτερα, την Παγκόσμια Μέρα Περιβάλλοντος που είναι η σημερινή. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, Νίκο. Καλησπέρα, καλησπέρα, Εύη. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα και στους τηλεθεατές. Σώσαμε το περιβάλλον σήμερα. Ναι, σήμερα το περιβάλλον σώζεται κάθε χρόνο, αλλά δυστυχώς τα προβλήματα υπάρχουν και αυξάνονται. Ευτυχώς, τέλος πάντων, υπάρχουν αυτές οι δράσεις οι οποίες βοηθούν τουλάχιστον τα νέα παιδιά να μπουν σε μια έτσι διαφορετική νοοτροπία από αυτή που δυστυχώς παραδόθηκε από τις προηγούμενες γενιές. Είναι σειρά των εκδηλώσεων τόσο από σχολεία όσο και από φορείς. Το Σαββατοκύριακο κορυφώνονται, πρέπει να σας πω, οι εκδηλώσεις. Για παράδειγμα, η Μητρόπολη διοργανώνει και στην Άουσα και στην Αλεξάνδρεια ποδηλατοπορία ενταγμένη στο πλαίσιο των 21ων Παυλίων. Από εκεί και πέρα μια ωραία εκδήλωση επίσης είναι την Κυριακή το πρωί στο φράγμα του Αλιάκμωνα, όπου θα γίνει ο γύρος της λίμνης του φράγματος, που θα συμμετάσχουν εκεί άνθρωποι κάθε ηλικίας, από μικρά παιδιά μέχρι και μεγαλύτεροι. Παφούδες με εικονάκια μπορεί να παραστούν και να κάνουν την γύρα της λίμνης. Mm-hmm. Και βεβαίως και άλλες εκδηλώσεις, όπως για παράδειγμα στη Μελίκη που θα γίνει η 10η συνάντηση παιδικών χορευτικών συγκροτημάτων Παιδί και Παράδοση το απόγευμα της Κυριακής στην πλατεία του χωριού. Και όσο μπαίνει το καλοκαίρι, τόσο αυτές οι εκδηλώσεις θα αυξάνονται και ο καθένας θα έχει τη δυνατότητα να ξεφύγει λιγάκι από την καθημερινότητα, η οποία, τα λέτε και τα είπατε και νωρίτερα, είναι πολύ ζωφερή και προς το παρόν μαύρη σκιά. Mm-hmm. Τώρα, Νίκο, θέλω να σε ρωτήσω το εξής, επειδή καλό είναι να γίνονται εκδηλώσεις που έχουν να κάνουν με την ευαισθησία των πολιτών για το σεβασμό και την προστασία του περιβάλλοντος. Από την άλλη, όμως, όλες τις προηγούμενες και όλες τις επόμενες ημέρες, εκτός από την 5η Ιουνίου, έχουμε μία σειρά περιβαλλοντικών προβλημάτων. Νομίζω πριν από μία εβδομάδα συζητούσαμε μαζί για τις χωματερές, για τα προβλήματα και τα πρόστιμα που καλείται να πληρώσει η χώρα μας, για τις δηλώσεις που ακούγαμε ότι δεν υπάρχει καμία χωματερή στην περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας και γενικότερα για εστίες μόλυνσης που υπάρχουν σε όλους τους περισσότερους ισονομούς της Μακεδονίας. Να μην πω για την Τάφρο 66, οι γνωστά προβλήματα. Οι οποίες εστίες μόλυνσης και η Τάφρος και χρονίζουν τα θέματα, βεβαίως δεν δημιουργούνται ούτε από αφηρημένες έννοιες, έτσι, ούτε από απρόσωπους φορείς. Δημιουργούνται από ανθρώπους, από συμπεριφορές, από εμάς τους ίδιους και βεβαίως δυστυχώς εμάς τους ίδιους επιστρέφουν, έτσι. Ένα άλλο παράδειγμα πάνω σε αυτό, μιλώντας και για περιβάλλον και για και πολιτική προστασία πολλές φορές. Θυμάστε πριν από λίγες μέρες επίσης είχαμε αναφερθεί σε μια πυρκαγιά που παραλίγο να απειλήσει και κάποιες οικίες. Ναι, ναι. Δόθηκε από τον Δήμο της Βέρειας μια ανακοίνωση που καλεί τους ιδιοκτήτες των οικοπαίδων και αυτό ας το προσέξουν όλοι και στην Δήμο της Βέρειας αλλά και σε κάθε Δήμο. Είναι ένας νόμος αυτός που ισχύει. Ότι οι ιδιοκτήτες οικοπαίδων που δεν είναι χτισμένα δεν είναι άμυροι των ευθυνών για το οικόπεδο αυτό. Πρέπει να φροντίζουν να καθαρίζουν τα οικόπεδα από την βλάστηση, την ξηρά και τα λοιπά που το καλοκαίρι είναι επικίνδυνη για τα διπλανά οικόπεδα, σπίτι και τα λοιπά, γιατί προβλέπονται και κυρώσεις, βαριά πρόστιμα και ακόμα και ποινικές ευθύνες σε αυτό το θέμα. Έτσι, οπότε θέλω να πω με αυτό ότι υπάρχει μια γενικότερη ευθύνη που πρέπει να έχουμε όλοι, είτε αφορά την προστασία καθ' αυτού του περιβάλλοντος, είτε δια του περιβάλλοντος, με την έννοια της φύσης και τα λοιπά, την προστασία και των συμπολιτών μας. Και είναι μια μεγάλη ιστορία. Νίκο. Και ανοχή θα μπορούσαμε να πούμε, γιατί είπες νωρίτερα ότι όλα αυτά προκαλούνται από τον άνθρωπο και προφανώς και λογικά είναι στο χέρι του ανθρώπου να τα επιλύσει. Άρα μιλάμε και για ανοχή, για το ρόλο των ελεκτικών μηχανισμών και το ζήτημα της πολιτικής βούλησης να διαθετήσουν προβλήματα που έχουν να κάνουν με τη ρήπανση του περιβάλλοντος. Γιατί προφανώς αυτό που λέει σημαίνει και πρόστιμα, τα οποία πρόστιμα θα πρέπει να μπουν και να πληρωθούν. Το βασικότερο είναι αυτό, στην ουσία δεν υπάρχει η σωστή επίπληξη και επιβολή ποινών, γιατί αν υπήρχε δυστυχώς, μόνο έτσι συμφωνόμαστε, αν υπήρχε πραγματικά δεν θα είχαμε τέτοια ζητήματα. Είναι μεγάλο θέμα. Δεν πληρώνονται. Έτσι ακριβώς. Νίκο, σε ευχαριστούμε θερμά.
Έτσι. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Καλή συνέχεια.